ανησυχία σε Γερμανία και ΗΠΑ από την δήλωση Μακρόν για αποστολή δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, η ρωσική πρεμούρα και οι φόβοι του Πούτιν. Οι σχέσεις Γαλλίας-Ρωσίας λοιπόν έχουν κλιμακωθεί λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και την πρόσφατη δήλωση του Γάλλου Προέδρου ότι δεν αποκλείει την αποστολή στρατευμάτων της Δύσης στην Ουκρανία. Ανησυχία τώρα σε Γερμανία και ΗΠΑ από την δήλωση Μακρόν που δεν αποκλείει την αποστολή δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία. Η δήλωση αυτή, σύμφωνα με ρωσικό μέσο μαζικής ενημέρωσης, θορύβησε τις ΗΠΑ, οι οποίες διαστόματος του Υπουργού Εξωτερικών τους Μπλίνκεν διαμήνυσαν ότι δεν πρόκειται να στείλουν στρατεύματά τους στην Ουκρανία, επισημένοντας μεταξύ άλλων. Ο επίσημος σκοπός της ευρωπαϊκής περιοδίας του Μπλίνκεν είναι να συμμετάσχει σε εκδηλώσεις προς τιμήν της 75ης επετείου του ΝΑΤΟ, καθοδόν όμως για τις Βρυξέλλες, όπου συναντήθηκαν εκπρόσωποι των χωρών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στις 3 και 4 Απριλίου, ο Υπουργός Εξωτερικών τίμησε τη Γαλλία με μια ξεχωριστή επίσκεψη. Η μεγάλη προσοχή των ΗΠΑ στον Ευρωπαίο εταίρο τους εξηγείται εύκολα. Η δήλωση Μακρόν ότι το Παρίσι δεν αποκλείει την αποστολή δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία έγινε δεκτή με ανησυχία από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Ειδικότερα από την Γερμανία και τη ΗΠΑ, τον οποίον ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει επανειλημμένα καθησυχάσει το εκλογικό σώμα με λόγια ότι οι Αμερικανοί στρατιώτες δεν θα εμπλακούν στην σύγκρουση. Πηγές του Bloomberg ανέφεραν ότι ο Μακρόν εξόργησε Αμερικανούς αξιωματούχους μιλώντας ουσιαστικά εξ ονόματος ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, ο Γάλλος ηγέτης προηγουμένως παρουσίαζε τον εαυτό του ως τον κύριο ειρηνοποιό από την Δύση σε επαφή τόσο με το Κίεβο όσο και με την Μόσχα. Είναι λογικό ότι τα καθήκοντα της ευρωπαϊκής περιοδίας του Μπλίνκεν περιελάμβαναν πρώτα απ' όλα διακανονισμό με τον Γάλλο πρόεδρο. Ο Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον συνάδελφό του Στέφαν Σεζουρνέ και τον Υπουργό Άμυνας Σεμπαστιέν Λεκορνί, αλλά και με τον Μακρόν. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.